Καλησπέρα, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι. Να σας καλωσορίσουμε στο στέκι πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας της ΚΝΕ. Και στη σημερινή μας εκδήλωση, με αφορμή τα 50 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος το Γενάρη, από το θάνατο της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, μιας δημιουργού που άντλησε την έμπνευσή της και το υλικό της από τις χαρές και τις λύπες των απλών ανθρώπων, βλέποντας τα άδικα και τα στραβά της κοινωνίας, με την ελπίδα πάντα μιας καινούριας κοινωνίας άλλινες, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι. Παίρνοντας αυτό ως ερέθισμα, θέλουμε να ανοίξουμε σήμερα μια συζήτηση για το λαϊκό τραγούδι και τις καταβολές του, που τόσο αγαπήθηκε και συνεχίζει να αγαπιέται από το λαό μας. Στη σημερινή εκδήλωση θα μιλήσει ο σύντροφος Στέφανος Λουκάς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και κατόπιν αξιόλογη μουσική, με ερμηνευτή τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, θα μας ταξιδέψουν και μουσικά σε πολλά από τα κομμάτια για τα οποία θα γίνει σήμερα λόγος. Ξεκινάμε δίνοντας το λόγο στον σύντροφο Στέφανο Λουκά για την ομιλία. Αγαπητές φίλες και φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μια από τις πιο σημαντικές μορφές στο λαϊκό τραγούδι ως στιχουργός, έφυγε όντως από τη ζωή στις 7 Γενάρη του 1972. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται επομένως με αφορμή τα 50 χρόνια από το φευγείο της. Γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας το 1893. Στην Ελλάδα ήρθε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, που φέτος κλείνουν 100 χρόνια από τότε. Πολλές δικές της στιχουργικές δημιουργίες έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες με τη βοήθεια σπουδαίων λαϊκών συνθετών, όπως του Τσάνη, του Χιώτη, του Καλβάρα, του Δερβενιώτη, του Μπάμπη Μπακάλι και άλλων. Στίχους της επίσης έχουν μελοποιήσει ο Μάνος Χατζηδάκης στο τραγούδι «Μαϊτός χωρίς φτερά», ο Μάνος Λοΐζος στο τραγούδι «Με γέλασες παλιοζωή», ο Σταύρος Ξαρκάκος στο τραγούδι «Τι έχει και κλαίει το παιδί». Οι περισσότεροι λαϊκοί άνθρωποι γνώρισαν την Παπαγιανοπούλου από τους στίχους τραγουδιών της που προβλήθηκαν περισσότερο, όπως για παράδειγμα «Ηλιοβασιλέματα», «Περασμένες μου αγάπες», «Δύο πόρτες έχει ζωή», «Φεύγω με πίκρα στα ξένα», «Γυάλινος κόσμος», «Σταυρό μουρμούρι μπαγλαμά», «Όνειρο απατηλός», «Θα αποστόλει το κουτούκι», «Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι», «Μου σπάσαν τον μπαγλαμά» και άλλα. Η Παπαγιανοπούλου όμως έχει γράψει και στίχους σε τραγούδια που κρατζουνάνε ευαίσθητες χορδές της ζωής των ανθρώπων του Μπόκδου και του καθημερινού αγώνα τους, αναδεικνύοντας την αντίθεση πλούτου φτώχειας και αναμοχλεύοντας την ανάγκη για μια καλύτερη ζωή. Αναζητούσε μια καινούργια κοινωνία άλλινε, όπως έγραψε στο γυάλινο κόσμο, ανεξάρτητα αν δεν μπορούσε να την προσδιορίσει. Είπαμε ότι η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τα 50 χρόνια από το φευγείο της. Συνήθως σε ανάλογες εκδηλώσεις παρουσιάζεται η προσωπικότητα των καλλιτεχνικών δημιουργών, ανεξάρτητα από τις κοινωνικές συνθήκες που τους ανέδειξαν. Αλλά την προσωπικότητα έξω από το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο που έδρασε, δημιούργησε έργο, δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε σωστά. Δεν δημιουργούν οι προσωπικότητες την ιστορία, όπως διατείνεται η αστική και η οπορτουνιστική προσέγγιση, αλλά η ιστορία την προσωπικότητα και υπάρχει αλληλεπίδραση βέβαια. Το βασικό όμως είναι οι κοινωνικές συνθήκες. Για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και τη ζωή της, σχετικά πρόσφατα έγινε μια θεατρική παράσταση και μια κινηματογραφική ταινία. Προσπάθησαν και τα δύο να συνδέσουν την ικανότητά της να γράφει στίχους με την προσωπική οικογενειακή της ζωή, πιο σωστά με τον τρόπο ζωής της. Αυτό το τελευταίο δεν θα μας βρει σύμφωνος και γενικά δεν είναι σωστό. Αν ταυτίσουμε το καλλιτεχνικό έργο με τον τρόπο ζωής του καλλιτέχνη, κινδυνεύουμε να μην ερμηνεύσουμε σωστά τους παράγοντες που ασκούν επίδραση στη συνείδηση του δημιουργού, ώστε να μετουσιώνει με την ικανότητά του το ταλέντο του, το αποτέλεσμα της δημιουργίας του, το έργο του. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, με αφορμή τα 50 χρόνια από το θάνατο της μεγάλης αυτής στιχουργού, να ανιχνεύσουμε τη συνεισφορά της στο λαϊκό τραγούδι, ανιχνεύοντας το ίδιο το λαϊκό τραγούδι. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε ταξική κοινωνία. Η τέχνη, η καλλιτεχνική δημιουργία υπόκειται στους νόμους της ταξικής πάλης και πιο ειδικά της ιδεολογικής πάλης, ανάμεσα στις βασικές τάξεις αυτής της κοινωνίας, την αστική και την εργατική, αλλά και τα ενδιάμεσα στρώματα. Βεβαίως αλληλεπιδρά και ο τρόπος ζωής. Από αυτή την άποψη έχει αξία η αναφορά κυρίως στην καλλιτεχνική της δημιουργία,
γιατί σε αυτήν υπάρχει αλληλοτροφοδότηση από τη ζωή του λαού, των εργαζομένων, τις ανάγκες τους και κυρίως να ζήσει καλύτερη ζωή. Από τη ζωή του λαού κυρίως έπαιρνε ρεθίσματα και έγραφε στίχους του Παπαγιανοπούλου. Η Παπαγιανοπούλου είχε στους στίχους της τέτοιες αιχμές και μάλιστα υπάρχουν τραγούδια της, τα πιο άγνωστα, με κάποιο ταξικό περιεχόμενο, αναολοκλήρωτο όμως, και ενίοτε ρεφορμιστικό. Επομένως, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το έργο της Παπαγιανοπούλου, πρέπει να πατήσουμε στο στέρεο έδαφος που λέγεται Λαϊκό Τραγούδι. Υπάρχουν ακόμη δύο σημαντικά ζητήματα για τη δημιουργό ευτυχία Παπαγιανοπούλου και την ικανότητα, το ταλέντο να γράφει στίχους που έγιναν λαϊκά τραγούδια και άφησαν ιστορία. Δεν εννοώ αυτό που τη χαρακτήριζε ως γυναίκα, δηλαδή ότι με ένα δικό της τρόπο είχε επιβάλει τις επιλογές της, τη χειραφέτησή της από το άλλο φύλλο και από κάποιες συντηρητικές αντιλήψεις της εποχής της. Αυτό το πάλεψε σε δύσκολες συνθήκες και το είχε κατακτήσει. Τα δύο σημαντικά ζητήματα που επέδρασαν στη δημιουργό ευτυχία Παπαγιανοπούλου είναι η προσφυγιά, που ήταν και η αφετηρία να συμπορευτεί με το λαό. Και το δεύτερο είναι η μόρφωση. Ήταν μορφωμένη, δασκάλα, είχε σπουδάσει, αγαπούσε πολύ το διάβασμα. Αυτά τα δύο αποτελούσαν γερά θεμέλια για την πορεία της. Λέγεται ότι θαύμασε τον Παπαδιαμάντη και τον Καβαδία. Η σχέση της με την ποίηση, τη λογοτεχνία και τη δημοτική παράδοση συνέβαλαν στην επιτυχία της δημιουργίας και του έργου της. Και τώρα για το λαϊκό τραγούδι. Στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού συναντάμε τον όρο ρεμπέτικο. Και η Παπαγιανοπούλου είπε ότι έγραψε στίχους για ρεμπέτικα. Οι δημιουργοί όμως του ρεμπέτικου έλεγαν ότι έγραφαν λαϊκό τραγούδι. Δεν θα μιλήσουμε εδώ για το συγκεκριμένο θέμα. Χρειάζεται όμως να πούμε ότι ο όρος που απηχεί πιο ολοκληρωμένα το είδος, το χαρακτήρα, τη μορφή, το ύφος, τη δημιουργία και την αποδοχή αυτού του είδους της λαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι λαϊκό τραγούδι των αστικών κέντρων. Μουσικοστιχουργική καλλιτεχνική δημιουργία για τους εργάτες, τα φτωχά λαϊκά στρώματα των πόλεων, όπως το δημοτικό ή παραδοσιακό τραγούδι, λαϊκό και αυτό, είναι το τραγούδι της φτωχολογίας των αγροτικών πληθυσμών. Τι είναι καλλιτεχνική δημιουργία? Η αντανάκλαση της αντικειμενικής πραγματικότητας της κοινωνικής ζωής μέσω της ιδεολογικής, αισθητικής, συναισθηματικής, σκόπιμης, στοχοπροσιλωμένης παρέμβασης των δημιουργών που αποδίδουν και παραδίδουν το έργο τους με στόχο την ικανοποίηση των ανθρώπινων αισθήσεων και συναισθημάτων, ανεξάρτητα από το αν και πώς θα τα καταφέρουν. Είναι κομμάτι από τα αναγκαία και σημαντικά στον άνθρωπο για την αναπαραγωγή της εργατικής του δύναμης, δηλαδή της ικανότητάς του για δουλειά. Η ενασχόληση με το πώς η καλλιτεχνική δημιουργία προσεγγίζει τα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα είναι ένα πολύπλευρο θέμα. Η τέχνη δεν αποτυπώνει επακριβώς, δεν αντιγράφει την πραγματικότητα. Διαφορετικά δεν θα ήταν τέχνη αν το έκανε. Επειδή όμως η τέχνη είναι μια μορφή κοινωνικής συνείδησης, εμπεριέχει μέσα της και το αντικειμενικό στοιχείο, εκφρασμένο μέσα από τη συνειδητή δουλειά του δημιουργού του έργου τέχνης, όποιο και αν είναι αυτό. Αυτή είναι και η μαγεία της. Η μουσική και το τραγούδι σαν καλλιτεχνική δημιουργία είναι ίσως η περισσότερο αναζητήσιμη στον άνθρωπο, αλλά και η πιο προσιτή. Μπορεί να συνδυάζει και να καλύπτει ταυτόχρονα περισσότερες από μια μορφές έκφρασης. Το μουσικό άκουσμα, το λόγο, το χορό, αλλά και εικόνες, σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες, πόθους. Έχει τη δύναμη να συνοδεύει κάθε πτυχή και περίοδο της ζωής του. Ακόμη και αν τη στερήσουν, τραγουδάει ο ίδιος και μάλιστα αντλεί δύναμη από αυτό. Σκεφτείτε τους αλίγιστους της ταξικής πάλης, στις φυλακές και τις εξορίες. Και τραγουδούσαν και έφτιαχναν τραγούδια δικά τους. Μάλιστα υπάρχει τραγούδι των εξορίστων του Αϊστράτη με τον τίτλο Φασολάδα, που χρησιμοποιεί τη μουσική της Βαλεντίνας, ενός λαϊκού τραγουδιού του Μιτσάκη. Επίσης υπάρχει τραγούδι των Έγκλειστων στο στρατόπεδο Ελ Ντάμπα, που χρησιμοποιεί τη μουσική του τραγουδιού Βάρκα Γελό του Τσιτσάνη. Ακόμη όσοι έχετε δει την ταινία Το Τελευταίο Σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη για το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στην κατοχή, με κεντρικό ήρωα τον Απολέοντα Σουκατζίδη, στέλεχος του Κουκουέ, που εκτελέστηκε με τους 200 στην Κεσαριανή γιατί αρνήθηκε να πάρει άλλο στη θέση του. Θυμηθείτε τη συγκλονιστική στιγμή με το τραγούδι και το χορό των μελοθανάτων παραμονή της εκτέλεσής τους μέσα στο μπλοκ 15 του στρατοπέδου. Αλλά και τα τραγούδια που ακούγονται από την εξέδρα στις απεργιακές συγκεντρώσεις και στα συλλαλητήρια που συμβάλλουν στην ανάταση δίνουν δύναμη για συνέχεια του αγώνα. Επίσης τα λαϊκά τραγούδια με τα οποία γλεντάμε προκαλούν ψυχική και συναισθηματική έξαρση. Το τραγούδι είναι καλλιτεχνική έκφραση που ιστορικά συνυπάρχει, αναπτύσσεται και εξελίσσεται ταυτόχρονα με την πορεία της ιστορίας της ανθρωπότητας. Γιατί ο άνθρωπος, διαθέτοντας την αίσθηση της ακοής και τη φωνή του, έχει τις προϋποθέσεις να εκφράσει
και να εκφραστεί συνθέτοντας ήχους και λόγο. Το λαϊκό τραγούδι προσιτό στις μάζες αναδεικνύει με τη μεγαλύτερη αμεσότητα όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων του Μόκου με το περιεχόμενο των στίχων. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική του τραγουδιού και τους ρυθμούς του, που είναι ρυθμοί λαϊκών χορών. Αυτή η απλότητα, η λιτότητα του λαϊκού τραγουδιού το κάνει εύκολο στην αναπαραγωγή του, αλλά καλύπτει ταυτόχρονα το πιο πλατή φάσμα συναισθημάτων και καταστάσεων των λαϊκών ανθρώπων. Επόμενα, το λαϊκό τραγούδι είναι δεμένο στη χαρά, στη λύπη, στο γλέντι, στη δουλειά παντού και τα εκφράζει με την πιο οικία αμεσότητα για το λαό. Το έχει ανάγκη ο άνθρωπος να λύνει το συναίσθημά του και να εκφράζεται. Το λαϊκό τραγούδι είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία. Μπορεί και μιλάει στην ψυχή, που λέει και ο απλός λαός. Το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι συνεχίζει και σήμερα να συγκινεί και να ελκύει, τόσο αισθητικά όσο και συναισθηματικά. Όχι μόνο ανθρώπους από τη γενιά που του πρόφτασε ζωντανό το άκουσμά του, αλλά και ανθρώπους από τις νεότερες γενιές που δεν έχουν άμεση την επαφή μαζί του και μεγάλο κομμάτι της νεολαίας. Η τεχνολογία με τη γραμμοφώνησή του και την παραγωγή δίσκων φρόντισε να φτάσει αυθεντικό το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι, στις μέρες μας. Οι λαϊκοί δημιουργοί δένουν τις περισσότερες φορές αρμονικά στίχο και μουσική. Σημαντική είναι επίσης και η συμβολή που έχουν οι συνεχιστές της προσπάθειας διάδοσής του, αλλά και τα διάφορα ερασιτεχνικά μουσικά σχήματα, που με μοναδικό εφόδιο το μεράκι της ερασιτεχνικής δημιουργίας ξαναζωντανεύουν αυτό το είδος μουσικής και τραγουδιού, όπως και η δουλειά γύρω από αυτό το τραγούδι με έρευνες και μελέτες. Ο όρος λαϊκό ως έννοια και περιεχόμενο προσδιορίζει κάθε κοινωνικό φαινόμενο που έχει σχέση με το λαό, τις ανάγκες του, τη ζωή του, με όλο το περιεχόμενο, τις αξίες του, τις κοινωνικές ευαισθησίες του, τις προσδοκίες και επιδιώξεις του, τις ελπίδες να ζήσει καλύτερες μέρες, τη δράση του για αυτό το σκοπό. Το ίδιο ισχύει για τη μουσική και το τραγούδι. Μπορεί όμως κάθε λαϊκή, κάθε καλλιτεχνική δημιουργία που εμφανίζεται ως λαϊκή να ή γίνεται αποδεκτή από τα λαϊκά τμήματα να θεωρείται έργο λαϊκό, έργο ωφέλιμο για το λαό? Απαντάμε όχι. Υπάρχουν τραγούδια που τα εμφανίζουν ως λαϊκά και τα οποία καλλιεργούν αισθητική υποβάθμιση, πολιτιστική αλωτρίωση και ένα τρόπο ζωής με εκφυλισμένα πρότυπα, προάγοντας, ας το πούμε έτσι, την υποκουλτούρα. Δημιουργούν μαζική ψυχολογία αποδοχής ψευδεστήσεων με την προβολή μιας ηλουστρασιών εικονικής πραγματικότητας μακριά και έξω από τη ζωή των εργαζομένων, προτρέποντας σε ανώδυνες για το σύστημα διεξόδους. Σε προτρέπουν να μπορείς να ξεδώσεις με στιγμιαία ψεύτικη φυγή από την πραγματικότητα. Αυτό πουλάνε. Είναι μια μορφή χειραγώγησης των εργαζομένων, των λαϊκών ανθρώπων από το σύστημα. Αυτά παρουσιάζονται σαν λαϊκά τραγούδια, αλλά δεν είναι λαϊκά τραγούδια. Είναι η δική μας δράση με όρους ιδεολογικής διαπάλης, αλλά και προβολής και διάδοσης καλλιτεχνικού έργου για το λαό που θα αντιμετωπίσει αυτή την εχθρική δράση. Η ΚΝΕ έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό και τεράστια δράση. Τα φεστιβάλ μόνο αρκούν για να μας δείξουν τον δρόμο, προβάλλοντας και το λαϊκό τραγούδι με μουσική και στίχο που αντανακλά τους πόδους, τις ελπίδες και τα συναισθήματα του λαού. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και σήμερα γράφονται λαϊκά τραγούδια από δημιουργούς με κοινωνικό περιεχόμενο που προσεγγίζουν την πραγματική ζωή των εργαζομένων, ακόμη και με προσπάθεια να δώσουν διέξοδο. Ένας, για παράδειγμα, μουσικοστιχουργικός δημιουργός που μας δίνει τέτοιο έργο είναι ο Βαγγέλης Κορακάκης, με πιο χαρακτηριστικό τραγούδι, το Παλιόσκαρο, γραμμένο αλληγορικά για το ΚΚΕ, την ιστορία του και τη δράση του. Στον χώρο του τραγουδιού έχει επικρατήσει διάκριση λαϊκό και έντεχνο. Το διαχωρισμό τον έκανε πρώτος ο Μίκης Θεοδωράκης, ξεχωρίζοντας το αστικό λαϊκό τραγούδι των λαϊκών δημιουργών από αυτό των μουσικοσυνθετών που έχουν θεωρητικές γνώσεις στη μουσική. Δεν συμφωνούμε απόλυτα με αυτή τη διάκριση. Και οι έντεχνοι, με πρώτους τους Χατζηδάκη Θεοδωράκη, έγραψαν θαυμάσια λαϊκά τραγούδια σε στίχους λαϊκών δημιουργών, όπως ο Κολοκοτρώνης, η Παπαγιανοπούλου και άλλοι, και βέβαια και ποιητών. Ο Λεοντής πήρε την Καταχνιά του Βίρβου, αριστούργημα λαϊκής δημιουργίας, και ο Μαρκόπουλος το Θεσσαλικό κύκλο του ίδιου, και έγραψαν θαυμάσια έργα. Βεβαίως είναι και η επίδραση της ιδεολογίας, της πολιτικής και της δράσης της μιας ή της άλλης τάξης, γενικότερα η ταξική πάλι από το εργατικό λαϊκό κίνημα, που επιδρούν στην ψυχολογία, στη συνείδηση των δημιουργών της τέχνης για να παράγουν καλλιτεχνικό έργο. Οι λαϊκοί δημιουργοί έγραψαν τραγούδια για την εργατική τάξη, το λαό, προσπαθώντας τα τραγούδια τους να ξύνουν συναισθήματα έτσι που να μπορούν να συντροφεύουν τους λαϊκούς ανθρώπους. Ανάλογο περιεχόμενο έχουν και οι στίχοι της ευτυχίας. Η θεματολογία του λαϊκού τραγουδίου δεν άφησε κανένα κοινωνικό φαινόμενο που να μην το αναδείξει,
άντλησε στοιχεία από τη ζωή της εργατικής τάξης και του λαού. Ασχολείται με την ανάδειξη της δουλειάς, της φτώχειας, του έρωτα, της παρέας του γλεντιού, της ζωής στην εργατογειτονιά, της αντιμετώπισης των δυσκολιών και των βασάνων, της ελπίδας για καλύτερη ζωή, της άρνησης της κοινωνικής αδικίας, της μετανάστευσης, της πάλης της εργατικής τάξης και της απελευθέρωσης του λαού μας από το φασισμό και τη γερμανική κατοχή, όπως καταμαρτυρούν τα ρεμπέτικα της κατοχής, της περίοδου της πάλης του Δημοκρατικού Στρατού και των διώξεων μετά τον εμφύλιο και βεβαίως και στις μέρες μας ως συνέχεια. Πώς εκτιμάμε το γεγονός της απήχησης στο λαό? Υπάρχει ένα κριτήριο που είναι ουσιαστικό σχετικά με αυτό το γεγονός. Είναι αυτό που κάποιοι και συνήθως δεν έχουν άδικο, το ονομάζουν λαϊκό αισθητήριο. Οι λαϊκοί άνθρωποι αναγνωρίζουν, όπως αναφέρθηκε, την ίδια τη ζωή τους μέσα στο τραγούδι ή διάφορες πτυχές της και το κάνουν δικό τους, δίνοντας το νόημα που τους εκφράζει. Αυτό βρίσκεται πίσω από την αποδοχή και την απήχηση λαϊκών τραγουδιών στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι, έγινε μαζικό φαινόμενο. Επομένως, αυτά τα τραγούδια πρέπει να τα προσεγγίζουμε και με αυτό το κριτήριο, μαζί με άλλα βεβαίως κριτήρια. Ανεξάρτητα από το πώς και το γιατί το έφτιαξε ο δημιουργός του, ουσιαστικά ο λαός του δίνει τα δικά του χαρακτηριστικά. Πολλές φορές η πρώτη ανάγνωση των στίχων τους δεν αρκεί για να εξηγηθεί η μαζική τους απήχηση. Ούτε επίσης η πρόθεση των δημιουργών τους ή ακόμη και η εξήγηση που έχουν δώσει πολλοί λαϊκοί δημιουργοί για τα τραγούδια που έγραψαν. Και δεν εννοούμε κάποια που οι στίχοι τους αποτυπώνουν το περιεχόμενο και το νόημά τους. Υπάρχουν πολλά που οι δημιουργοί τους χρησιμοποιούν αλληγορικά τους στίχους. Μια χαρακτηριστική περίπτωση για να κατανοηθεί είναι το τραγούδι «Κάνει λιγάκι υπομονή» ή «Μην απελπίζεσαι». Γράφτηκε από το Τζιτσάνι στην καρδιά του εμφυλίου. Φαίνεται το τραγούδι ερωτικό. Λένε οι στίχοι. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει, κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Γλυκοχαράματα θα σε ξυπνήσει και ο ερωτάς σας θα αναστηθεί. Καινούργια αγάπη θα ξαναρχίσει, κάνε λιγάκι υπομονή. Κρύβει όμως πολιτικά μηνύματα. Η λέξη κλειδί είναι η χαραυγή. Έρχονται καλύτερες μέρες, γι' αυτό μην απελπίζεσαι. Επίσης, το καινούργια αγάπη θα ξαναρχίσει, υπονοεί καινούργια ζωή, που για το λαό ήταν ζωή χωρίς εκμετάλλευση. Έτσι το υποδέχτηκε ο λαός, δίνοντάς του το περιεχόμενο που τον εξέφραζε. Και το συγκεκριμένο τραγούδι τελικά από τη μαζική απήχηση εκεί στην καρδιά του εμφυλίου απαγορεύτηκε. Το λαϊκό τραγούδι έχει την αλληγορική έκφραση. Και με αυτή επίσης την ανάγνωση πρέπει να το προσεγγίζουμε. Ιδιαίτερα τα τραγούδια της περίοδου της πάλης του Δημοκρατικού Στρατού, αλλά και μετά την Ήττα, αφού πολλά τραγούδια μιλούν για φυλακή και εξορία, αλλά δεν εξηγείται με έξαρση εγκληματικότητας. Δεν υπήρχε τέτοια που να δικαιολογεί τόσα τραγούδια. Υπήρχαν όμως αυτή την περίοδο στρατοδικοί εκτελέσεις εξόριστοι φυλακισμένοι. Ένα από τα τραγούδια της Παπαγιανοπούλου με τέτοιο περιεχόμενο είναι το «Σειρματοπλέγμα τα βαριά». Σε μουσική Μπάμπη Μπακάλι με χαρακτηριστικούς στίχους τους εξής. «Σειρματοπλέγμα τα βαριά ζώνουν τη δόλια μου καρδιά. Κουράγιο δόλια μου καρδιά, τα σύρματα να σπάσεις. Το θάρρος σου μη χάσεις. Παλεύω σαν τον αβαγό στη μαύρη καταιγίδα» και άλλα. Το τραγούδι εκφράζει αλληγορικά πολιτικά μηνύματα, ιδιαίτερα για τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές που καταδικάζονταν για τις ιδέες τους, τους βασάνισαν με ανίποτα βασανιστήρια να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, αλλά αντιστέκονταν και έφταναν μέχρι και την εκτέλεση, περνώντας το πάνθεο των λαϊκών ηρώων. Η λέξη «σειρματοπλέγματα» εννοεί φυλακή και εξορία, αλλά εκφράζει ότι όλος ο λαός ζει σαν φυλακή εκείνη την περίοδο. Η στίχη «Κουράγιο δόλια μου καρδιά, τα σύρματα να σπάσεις» δείχνουν την εσωτερική δύναμη των κομμουνιστών, των αγωνιστών που δεν τα διπλώνουν. Παλεύουν να τσακίσουν τη βαρβαρότητα για το λαό στις τότε συνθήκες, και έστω και παράνομοι. Η στίχη «Το θάρρος σου μη χάσεις, παλεύω στη μαύρη καταιγίδα» δείχνουν την αγωνιστική δύναμη και ελπίδα από την πίστη στο δίκαιο του αγώνα. Το λαϊκό τραγούδι άρχισε να αναπτύσσεται μαζικά στην Ελλάδα, στον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο, ιδιαίτερα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι εντελώς τυχαίο ότι συμπίπτει με την ίδρυση του ΚΚΕ. Το ρεμπέτικο τραγούδι σε λαϊκή δημιουργία εξέφρασε τη ζωή των ανθρώπων του Μόχδολα δίχως να μπορεί να εκφράσει την προοπτική, τη διέξοδο για την εργατική τάξη, το λαό, παρά τη δράση του νεαρού κουκουέ. Οι δημιουργοί του δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν στις τότε συνθήκες το ταξικό περιεχόμενο της πάλης, τον ταξικό εχθρό, τις αιτίες, την προοπτική που πρέπει να έχει ο αγώνας των εργατών. Εξέφραζαν άρνηση στη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Δεν ήθελαν και οι ίδιοι αλλά και οι άνθρωποι του Μόχθου να ζουν τέτοια άδικη ζωή. Το 1936 έγινε η δικτατορία του Μεταξά με το ΚΚΕ στην παρανομία και το κίνημα στο Κύψο.
Επομένως δεν μπορούσε σε αυτό το χρονικό διάστημα αντικειμενικά να επιδράσει το ΚΚΕ και το κίνημα στους δημιουργούς του Ρεμπέτικου, ώστε να γράψουν τραγούδια σαν και αυτά που έγραψαν στη συνέχεια. Ο Μάρκος Βαμβακάρης, για παράδειγμα, στο «Όσοι γίνουν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν, τους κυνηγάει ο λαός από τα καλά που κάνουν», είχε ένα στίχο που τον τραγουδούσε μόνο στο πάλκο, δεν τον είχε ηχογραφήσει, που έλεγε: «Και για καθίσετε καλά, Γιαννάκη και Σοφούλη, μη ξεμπουκάρει ο σκλάβαινας και σας εφάει ούλη. Ο Γιαννάκης είναι ο μεταξάς». Ο σκλάβαινας ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος πριν το 1936, πριν τη δικτατορία, που εκτελέστηκε στην Κεσαριανή. Αναδείκνυε αυθόρμητα μια κατάσταση ο Μάρκος της περίοδου, λίγο πριν τη δικτατορία μεταξά, αλλά και στη δικτατορία και το τότε αντιλαϊκό ρόλο των αστών πολιτικών. Δείχνει την αντίθεση του φυλακισμένου ΚΚΕ, μια τάση έκφρασης δίκαιου για το λαό από το ΚΚΕ. Φοβερίζουμε το ΚΚΕ για να διορθωθούν φιλολαϊκά οι αστεί πολιτικοί. Έτσι το καταλαβαίνει, αλλά τίποτα παραπάνω. «Μέσα στην τίμια εργατιά βρίσκω τα πιο καλά παιδιά», λέει ένα ρεμπέτικο τραγούδι. Ένα άλλο λέει: «Είμαι εργάτης τιμημένος όπως όλη η εργατιά, του Τούντα και τα δύο». Και ο Τσιτσάνης επίσης έγραψε: «Το γεια σου περήφανη και θάνατη εργατιά, αλλά ως εδώ». Στην πορεία ανάπτυξης του καπιταλισμού εξελίσσεται και το λαϊκό τραγούδι, διευρύνοντας τη θεματολογία του με πιο χαρακτηριστικό σε ό,τι έχει σχέση με την εργατική τάξη, τα διάφορα επαγγέλματα. Το ίδιο επίσης και με τη μετανάστευση και στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και με τα πολεμικά. Σε ορισμένα τραγούδια περιέχονται ψήγματα αναφορών με μία τάση αντίδρασης στην όποια καταπίεση, ακόμα και τη φυλετική καταπίεση ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες. Υπάρχουν ως προς αυτό δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το ένα είναι η Μπολσεβίκα που προσπαθεί να δείξει από την πλευρά της γυναίκας την αναζήτηση χειραφέτησης μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Το άλλο είναι το «Φτώχεια μαζί με την τιμή», πιο κοντά στην εργατική τάξη, του Τούντα και τα δύο, που αναφέρει: «Εγώ είμαι μόρ της Αγκική, που ήμουν 2 μήνες φυλακή. Ξέρω και ρίχνω πιστολιές όποιον μου κάνει μπαμπεσκές. Τα πλούτη τα περιφρονώ, στη φτώχεια πιο καλά περνώ. Και αν παντρευτώ με τον καιρό, άντρα εργάτη θα να βρω. Μέσα στην τίμια εργατιά βρίσκεις τα πιο καλά παιδιά». Εδώ γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης των αξιών της εργατικής τάξης, αλλά εμφανίζονται μπλεγμένοι με φυλακές. Βεβαίως μπορεί η φυλακή να ήρθε μετά από εργατική κινητοποίηση και οι πιστολιές να αντανακλούν τον απόϊχο που είχαν ένοπλες απεργιακές κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ αρχές του αιώνα και αυτές να επέδρασαν στη γραφή του. Μπορεί επίσης για τη λέξη πιστολιές να επέδρασε το γεγονός των απεργών του Λαυρίου το Μάρτιο του 1929, που οι γυναίκες παίρνοντας τα όπλα από τους χωροφύλακες τους χτύπησαν με αυτά και απελευθέρωσαν τους συλληφθέντες απεργούς. Το τραγούδι εκφράζει επίσης την αντίθεση πλούτος φτώχεια, είναι φανερό. Σε αυτή την περίοδο αυτό που φαίνεται να επιδρά είναι κυρίως οι αξίες της ζωής των εργατών, αμπόλιαστες όμως από το επαναστατικό περιεχόμενο. Το Μάρτιο του 1936 έγινε η μεγάλη απεργία των καμνεργατών στη Θεσσαλονίκη που χτυπήθηκε από στρατό και χωροφυλακή. Είχε πολλούς νεκρούς, αλλά και θετικά στοιχεία για το εργατικό κίνημα, όπως η συναδέλφωση λαού στρατού, κυριαρχούν στη ζωή της πόλης οι ηγεσίες των συνδικάτων, οι κρατικές αρχές έχουν αδρανοποιηθεί. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να επιδράσει στη γραφή λαϊκών τραγουδιών. Δεν έγινε όμως. Απαιτούσε βαθιά πολιτική ταξική συνείδηση. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό έγινε από το Γιάννη Ρίτσο με τον Επιτάφιο. Η αλλαγή στο περιεχόμενο των λαϊκών τραγουδιών γίνεται με την εισβολή των Ιταλών και ιδιαίτερα στη γερμανική κατοχή, όπου η εργατική λαϊκή πάλι παίρνει πρωτόγνωρες ηρωικές διαστάσεις με καθοδηγητή το ΚΚΕ. Ένας δημιουργός της τέχνης μπορεί να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη περίοδο, ας μου επιτραπεί να το εκφράσω έτσι, από την επική της σκοπιά. Γιατί η εργατική τάξη είναι στο προσκήνιο της ταξικής πάλης. Είναι η νέα ανερχόμενη κοινωνική τάξη, παραγωγός του πλούτου που καρπώνονται οι καπιταλιστές. Θεωρητικά έχει την κοινωνική πρωτοβουλία για την κίνηση της ιστορίας προς τα μπρος, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Είναι ο φορέας των νέων κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής, αλλά και των νέων αξιών της νέας κοινωνίας της εργατικής εξουσίας. Ιδιαίτερα στις κορυφαίες στιγμές σε όλη αυτή την ιστορική περίοδο, όπως η ένοπλη πάλι τη δεκαετία 1940-1949, ιδιαίτερα το 1946-49 για μια καινούργια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Υπήρχαν κάποιοι δημιουργοί που επηρεάστηκαν από την αντίσταση από το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, το ΚΚΕ και έγραψαν πιο συνείδητα. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Δημήτρη Κόκο Ιμπαγιαντέρα,
που έγραψε και τα περισσότερα ρεμπέτικα στην κατοχή, υμνώντας το ΕΑΜ, τον Ελλάς, τον Άρη Βελουχιώτη, όπως για παράδειγμα το τραγούδι «Και με τον Άρη αρχηγό να είναι γλυκό το βόλι» ή το άλλο τραγούδι «Με τους συντρόφους περπατώ μέρες, αυγές και βράδια και το ΕΑΜ με στην καρδιά». Και άλλοι, όπως ο Μαρίνος Γαβριήλη Μαρινάκης, σημαντικός δημιουργός αν και άγνωστος στο ευρύ κοινό, που έγραψε τραγούδια όπως το «ΕΑΜ ελεύθερο πουλί έσπασε στα δεσμά σου, έχεις ανέμα άφθονο τα ηρωικά παιδιά σου. Ελλάς εστί ελευθεριάς που σφάει την αλυσίδα, δίνει ζωή την εργατιά, θάνατο στην κυφίνα». Ο Μανώλης Χιώτης επίσης και ο Μιχάλης Γενίτσαρης δεν έμειναν ασυγκίνητοι από την αντίσταση. Είχαν χθεί θετικά με το ΕΑΜ. Και η Σωτηρία Μπέλου ήταν ενταγμένη στο ΕΑΜ, οπαδός του ΚΚΕ. Για παράδειγμα, στο τραγούδι «Ένας λεβέντης έσβησε», τον μάθεση Γενίτσαρη για το θάνατο του Άρη Βελουχιώτη το 1945, οι δύο τελευταίοι στίχοι, πλην χαρακτηριστικοί όμως, είναι οι πιο χαρακτηριστικοί, είναι γραμμένοι από τον Μανώλη Χιώτη, που πρωτοέγραψε και τη μουσική στο τραγούδι, αλλά δεν γραμμοφωνήθηκε και της χάθηκε αυτή η μουσική. Οι στίχοι αυτοί λένε για τον Άρη. «Κοίνος δεν θέλει κλάματα, δεν θέλει μυρολόγια. Θέλει αγώνες και χαρές, αρματοσχές και βόλια». Φαίνεται σαν προφητικό με την ένοπλη λαϊκή πάλι στη συνέχεια με τον Δημοκρατικό Στρατό. Στην περίοδο του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού, έχουμε δημιουργούς του λαϊκού τραγουδιού που συμπαραστέκονται στη δράση του και εκφράστηκε με τα τραγούδια τους, όπως ο στιχουργός Κώστας Βίρβος. Ενώ επηρεάστηκαν και έγραψαν τραγούδια περισσότερα από άλλους δημιουργούς, ή ο Απόστολος Καλδάρας Βασίλης Τσιτσάνης Μπάμπης Μπακάλης. Φαίνεται επίσης ότι μετά την απελευθέρωση, δηλαδή στην περίοδο της φάλης του Δημοκρατικού Στρατού και στη συνέχεια, το λαϊκό τραγούδι καταπιάνεται περισσότερο σε σχέση με πριν, με την καταγραφή λαϊκών προβλημάτων, όπως η φτώχεια, η ανεργία, οι δυσκολίες της ζωής στην εργατογειτονιά, η εκμετάλλευση στη φάμπρικα, η μετανάστευση, αλλά και η εργατική περηφάνεια. Και στους δημιουργούς του μπορεί κανείς να διακρίνει η επίδραση του λαϊκού κινήματος και του ΚΚΕ, αλλά πάλι χωρίς διέξοδο και ενίοτε λαθεμένα. Υπάρχει το παράδειγμα του Βασίλη Τσάνη που γράφει το 1951 το τραγούδι «Της κοινωνίας η διαφορά». Καθαρά ταξική καταγραφή που λέει στο στίχο ότι «φέρνουν μαύρη συμφορά οι φτώχοι και τα πλούτη, της κοινωνίας η διαφορά φέρνουν στον κόσμο μεγάλη συμφορά». Κάποιοι δημιουργοί αναζητούν ή γράφουν στίχους με κοινωνικό περιεχόμενο, με πρωτοπόρο στο Μακρονησιώτη Θόδωρο Δερβενιώτη που ήταν μέλος του ΚΚΕ και το Βίρυβο στους στίχους. Ακολουθούν και άλλοι και συμβάλλουν καθοδηγώντας κάποιους στιχουργούς με ταλέντο για να γράψουν τέτοιους στίχους. Όπως για παράδειγμα στο τραγούδι «Μια καινούργια κοινωνία θέλω να χτίσω και τη σάπια την παλιά να την κρεμίσω» του Χρήστου Κολοκοτρώνη, που επίσης δεν έχει καμιά σχέση με το κίνημα. Την περίοδο της πάλης του Δημοκρατικού Στρατού ανέδειξαν τις φυλακίσεις, τις εξορίες, τις εκτελέσεις με έναν δικό τους τρόπο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους. Αυτό συνεχίζεται και μετά την ΙΤΑ, αφού το αστικό κράτος συνεχίζει το τσάκισμα του λαϊκού κινήματος και του ΚΚΕ, όχι μόνο έχοντας του ΚΚΕ στην παρανομία, αλλά έχοντας γεμάτα τα ξερονήσια με ξορίστους, τις φυλακές με φυλακισμένους, ενώ μέχρι το 1955 τα στρατοδικεία καταδικάζουν κομμουνιστές σε θάνατο και γίνονται εκτελέσεις. Ανέδειξαν επίσης πόθους και συναισθήματα που δημιουργούσε αυτή η ηρωική πάλη. Είχαν όμως να αντιμετωπίσουν στη γραφή των στίχων τη λογοκρισία. Μάλιστα, ο Γιάννης Παπαϊωάννου είχε πάθει το εξής. Στο τραγούδι του Πειραιώτησα, σε στίχους του Κώστα Μάνεση, η πρώτη στροφή ήταν «Απ' την ώρα στο λιμάνι που σε μπάνησα, στην καρδιά μου σε έχω βάλει καπετάνισα». Βλέπουν οι λογοκριτές το καπετάνισα και κόβουν το τραγούδι, θεωρώντας ότι το καπετάνισα παρέπεπε στο Δημοκρατικό Στρατό. Έτσι ο στίχος άλλαξε και έγινε «Την καρδούλα μου, κυρά μου, την αφάνισα». Ο Θόδωρος Ερβενιώτης έχει πει ότι μερικές φορές βάζοντας στο στίχο τη λέξη γυναίκα ήταν για να ξεγελάσει τους λογοκριτές. Τα λαϊκά τραγούδια εκείνης της περίοδου αναβλήσουν μια πηγαία έκφραση εσωτερικών συναισθηματικών καταστάσεων των ανθρώπων του Μόχθου, εκφράζοντας τόσο τα ατομικά όσο και τα συλλογικά συναισθήματα. Είτε γιατί στην οικογένεια υπάρχουν φυλακισμένοι, εξόριστοι, εκτελεσμένοι, και συλλογικά βεβαίως γιατί η αλληλεγγύη στις εργατογειτονιές, στους τόπους δουλειάς, αναπτύσσεται ως αδιάσπαστο στοιχείο της ζωής των ανθρώπων του Μόχθου. Ακόμη και οι άνθρωποι του Μόχθου που συνειδητά συμμετείχαν από διάφορα μετερίζια στον αγώνα ενάντια στην εξουσία των αστών, κυρίως της πόλης, που ήταν αποφασισμένοι ακόμη και για την εκτέλεση, το θάνατο, προκειμένου να θριαμβεύσει η ζωή χωρίς εκμετάλλευση, διακατέχονταν από συναισθήματα που εξέφρασαν ακούγοντας ή τραγουδώντας κάποια λαϊκά τραγούδια. Είναι τραγούδια που εκφράζουν καημούς, λύπες, αναμονή
και πόθους για καλύτερες μέρες, έγινες και για συγγενείς και φίλους που είναι στις φυλακές και στις εξορίες, προσμονή της μάνας και της αδερφής της αγαπημένης για τον εξόριστο ή κατάδικο γιο, πατέρα, αδερφό, σύντροφο που περιμένει το γυρισμό του, και κάποια εκφράζουν μέσα στην ανάγκη της πάλης για καλύτερες μέρες. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, υπάρχει από τους λαϊκούς δημιουργούς μια στροφή να εκφράσουν την κατάσταση που βιώνουν οι κομμουνιστές, οι λαϊκοί αγωνιστές, ενώ αναζητούν επίσης στίχους με κοινωνικό περιεχόμενο από τη σκοπιά των ανθρώπων του ΜΟΚ. Γράφονται τότε λαϊκά τραγούδια για τη ζωή της εργατικής τάξης, για τη μετανάστευση, για την αντίθεση πλούτου φτώχειας, για τις αξίες της εργατικής τάξης κόντρα στους αστούς. Μπορεί όμως η καλλιτεχνική δημιουργία να έχει αναφορές και από τη σκοπιά της αστικής τάξης, δηλαδή της προβολής και υπεράσπισής της των αξιών της ενάντια στις αξίες και τα ιδανικά της εργατικής τάξης, της ταξικής πάλης ενάντια στο κουκουέ. Γράφτηκαν και τέτοια τραγούδια. Γιατί υπάρχει συνειδητή διαπάλη και από τις δύο τάξεις. Υπάρχει βεβαίως και η ουδετερότητα, η στάση της ίσης απόστασης, που ουσιαστικά είναι στάση υπέρ των αστών. Έτσι, πολλοί δημιουργοί του ρεμπέτικου, του λαϊκού τραγουδιού ζυμώνουν στο νου τους τους δικούς τους κώδικες για την τιμιότητα, την πέσα, την αλληλεγγύη, ακόμη και τη συλλογικότητα στην ορχήστρα όταν παίζουν τα τραγούδια τους, περισσότερο συναισθηματικά, λιγότερο συνειδητά, με το δίκαιο του λαού και τον ηρωισμό του, και γράφουν ανάλογα τραγούδια. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου έχει εδώ συμβολή. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ευτυχία, ας της δώσουμε το λόγο μέσα από τους στίχους της, που είναι εμβληματικά τραγούδια, αν και όχι όλα πολύ γνωστά, και δείχνουν ότι βρισκόταν σταθερά στην ίδια όχθη με τους ανθρώπους του ΜΟΚ και τους αγώνες τους για μια νέα ζωή, μια καινούργια κοινωνία. Ας δούμε πρώτα τρία χαρακτηριστικά τραγούδια που καταγράφουν την αντίθεση πλούτου φτώχειας σε μουσική του κομμουνιστή συνθέτη Θόδωρου Δερβενιώτη. Το πρώτο είναι το «Φάτε πλούσιοι παράδες». Σε αυτό είναι χαρακτηριστική η στίχη. «Με τον παρά σου πλούσιε πάντα τα καταφέρνεις, να τρως το δίκαιο του αλουνού και από το στόμα του φτωχού και την μπουκιά να παίρνεις». Με τους στίχους της μας μιλά ξεκάθαρα για το δίκαιο των φτωχών που παράγουν τον πλούτο και τους τον κλέβουν μέχρι μπουκιάς οι καπιταλιστές. Το δεύτερο τραγούδι είναι το «Ένοχο χρήμα ένοχο», με χαρακτηριστικούς τους στίχους. «Χίλιες φορές καλύτερα φτωχός στην κοινωνία παρά να κάνω χρήματα με ψέμα και αδικία. Χίλιες φορές καλύτερα στη φτώχεια μου να ζήσω παρά το αίμα τα αλουνού να πιω και να πλουτίσω. Ένοχο χρήμα ένοχο ποτέ δεν σε ζηλεύω, με χέρια πάντα καθαρά στη φτώχεια μου παλεύω». Οι στίχοι μιλούν μόνοι τους και η ευτυχία το ίδιο. Ότι ο πλούτος βγαίνει από τη δουλειά των εργαζομένων, των οποίων οι καπιταλιστές πίνουν το αίμα, λιγορικά το δίνει και πλουτίζουν. Και το τρίτο τραγούδι είναι «Στα λεφτά δεν έχω μάτι», με χαρακτηριστικούς τους στίχους. «Στα μεγαλεία, στα λεφτά εγώ δεν έχω μάτι και την καρδιά μου χάρισα σε ένα φτωχό εργάτη. Μέσα από τη φτώχεια βγαίνουν τα καλύτερα παιδιά, λεβεντιές με χαρακτήρα και χρυσή καρδιά». Αυτοί οι στίχοι αναβλύσουν αξίες της εργατικής τάξης, πάνω στις οποίες οικοδομούν κάθε τους σχέση και πάνω απ' όλα την ερωτική, την οικογενειακή, κόντρα στη μοναδική αξία του πλούτου που χτίζουν τις σχέσεις του σιαστή. Στη συνέχεια, Ευτυχία θα μιλήσει με τους στίχους της για τους εξόριστους και τους φυλακισμένους κομμουνιστές, άλλους αγωνιστές στη μετεμφυλιοπολεμική περίοδο. Ας δούμε ακόμη δύο χαρακτηριστικά τραγούδια. Το πρώτο είναι «Για μια γυναίκα χάθηκα», σε μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη με χαρακτηριστικούς τους στίχους. «Αν θέλεις μάνα να το δεις το δύστυχο παιδί σου, έλα με στο γεντικουλέ να κλάψει η ψυχή σου. Τα ρούχα το ρολόι μου θα στα γυρίσω πίσω, γιατί με στο γεντικουλέ τα νιάτα μου θα αφήσω. Για μια γυναίκα χάθηκα, σκληρά καταδικάστηκα». Οι στίχοι αυτοί δείχνουν καταδίκη και μάλιστα ισόβια. «Τα νιάτα μου θα αφήσω στη φυλακή», λέει, για ένα νέο αγωνιστή και όχι εγκληματία. Αυτό φαίνεται και από το στίχο «Το δύστυχο παιδί σου θα κλάψει η ψυχή σου», αλλά και από το στίχο «Τα ρούχα το ρολόι μου θα στα γυρίσω πίσω». Η αναφορά καταδίκη για τη γυναίκα ήταν για να περάσει από τη λογοκρισία. Την ιστορία των στίχων την έχει αφηγηθεί η ίδια η Ευτυχία στον Τάσο Σχορέλη και είναι δημοσιευμένη στη Ρεμπέτικη Ανθολογία, έργο του Σχορέλη. Είχε πει: «Ο άντρας μου ήταν αστυνομικός και μου έλεγε: ρε, τέτοιο παιδί και να έχει ξεστρατήσει. Γιατί, μωρέ? Άστα, μην τα λέμε. Ή μη λέμε πολλά. Γιατί στο τέλος θα βρεθούμε κατηγορούμενοι». Το ξεστράτησμα, βέβαια, που έλεγε ο άντρας της ήταν η επιλογή του να είναι λαϊκός αγωνιστής ή και κομμουνιστής. Και συνεχίζει η Ευτυχία. «Μια μέρα τον περίμενα στο καφενείο το στέμα. Μετά από κάμποση ώρα από το ραντεβού μας ήρθε να μου πει να φύγω, γιατί είχε δουλειά. Έκανε μια μεταγωγή κάποιου ισοβίτη. Πήγαινε να τον παραδώσει. Τον έστειλαν στο γεντικουλέ.
Τον είδα. Ήταν ένα παλικάρι σαν εκεί πάνω. Θα ήταν, δεν θα ήταν 25 χρονών. Το στέλνανε να σαπίσει. Έφυγα και πήγα σπίτι, έπεσα πάνω στο κρεβάτι και έκλαψα με παράπονο. Έκλαψα με αγανάκτηση και απορία. Ύστερα κάθισα και έγραψα το πρώτο ρεμπέτικο. Το «Αν θέλεις μάνα», που το έδωσα στο Τσιτσάνι. Ακούσε εκεί ούτε 25 χρονών και η Σοβίτης. Ποιος Θεός το θέλει? Το δεύτερο τραγούδι είναι το «Μια φυλακή στενάζει» σε μουσική Απόστολου Καλδάρα, με χαρακτηριστικούς στίχους. Κάνει κρύο, κάνει αγιάζει και μια φυλακή στενάζει. Και ένας καινούριοφερμένος κάθεται συλλογισμένος. Κάπου εδώ κοντά τον πάνε, χειροπέδες του περνάνε. Τη σκητά χαμογελάει, δεν τρομάζει, δεν λιγάει. Το δεν τρομάζει, δεν λιγάει, υπονοεί τους αλήγιστους της ταξικής πάλης. Τέλος, το περισσότερο γνωστό τραγούδι της Παπαγιανοπούλου και το πιο ταξικό που το ακούμε συχνά στις εργατικές συγκεντρώσεις είναι το «Γυάλινος κόσμος». Λέει χαρακτηριστικά: «Ποιος θα μου δώσει δύναμη τον κόσμο αυτό να αλλάξω? Να σου δώσω μια να σπάσεις άχυρο κόσμο γυάλινε, για να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία άλλινε. Τα βάσανα και οι καμοί να λείψουν από τη ζωή και όμορφη να κυλάει». Η ευτυχία με τους στίχους της μας προτρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο, να φτιάξουμε μια καινούργια κοινωνία χωρίς βάσανα και καημούς για τους ανθρώπους του μόχθου, και αυτή την κοινωνία, σε αυτή την κοινωνία η ζωή θα κυλάει όμορφη. Αυτός όμως είναι ο σκοπός της εθελοντικής μας οργάνωσης στο ΚΚΕ και στην ΚΝΕ. Και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να εκπληρωθεί αυτή μας η αποστολή, ώστε η εργατική τάξη να πάρει την εξουσία και να κτίσει τη νέα σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία. Και αφού συζητάμε για καλλιτεχνική δημιουργία, είναι και αυτό στην αποστολή μας. Να συμβάλλουμε πολύμορφα, όπως κάνει η ΚΝΕ και το κόμμα μας, ακόμη πιο αποφασιστικά, όπως στη δημιουργία καλλιτεχνικού έργου για την εργατική τάξη, το λαό, επιδρώντας και με την ανάπτυξη της ταξικής πάλης στους δημιουργούς, προβάλλοντας το έργο των δημιουργών που συμπορεύονται με τους εργαζόμενους, αναδεικνύοντας νέους δημιουργούς και νέο καλλιτεχνικό έργο. Και μπορούμε να το κάνουμε, ήδη έχουμε δοκιμαστεί και σε αυτό και προχωράμε. Σας ευχαριστώ.